Αμερικανοτσολιάδες, Ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος. Με μουσική σαν τη μίγα μες στο σίτι. Avanti Pomolo! Λασιλόνσερα. Καλό μεσημέρι, αράπη μου. Καλό μεσημέρι, αράπη μου. Σε καταλαβαίνω και σε συμπονάω, πρέπει να σου πω. Είναι μια μέρα δύσκολη, είναι μια μέρα δύσκολη η σημερινή. Ξέρω ότι κάθεσαι σε αναμένα καρφιά αμερικάνικα, περιμένοντας τα αποτελέσματα των εκλογών στη μεγάλη πατρίδα, αραπάκο μου. Αραπάκο μου, εκεί που κουβάλισε στην Αφρική σου. Άφησες πίσω το αλφα το στερητικό και φρίκι έγινε το μότο τη ζωή σου στη νέα σου πατρίδα. Όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει ο Μαυρούλης, το έγχρωμο φαβορί των εκλογών, και ο πρώτος αράπης πρόεδρος θα εγκατασταθεί στο Λευκό Οίκο για να σκάσει Κούκλουξ Κλάν και να κλάσουν μέντες οι αναγεννημένοι χριστιανοφασίστες. Δεν ξεχνώ, οφείλω να σου πω, εκτός από το φάσκελο της Κύπρου και τα πρώτα κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης, που έχει πολύ πράγμα μέσα η Παλαιά, σε αντίθεση με την υπόλοιπη αγιογραφή που δεν έχει τίποτα, είναι κενή. Το γράφει και απ' έξω. Ο καλός Θεούλης, κατά τα σγραφάς, έφτιαξε τον άνθρωπο με χώμα και νερό. Σκουρόχρωμο δηλαδή. Πάρε λάσπη και θα το δεις. Όχι λευκό, γιατί τότε θα χρησιμοποιούσε νερό και ασβέστη. Μην τρελαθούμε. Αράπηδες, αράπη μου, οι πρωτόπλαστοι που σιγά σιγά ξεπέσανε, ξεβάψανε και ως κομπλεξική μειοψηφία στη συνέχεια βαλθήκανε να μακελέψουν τον πλανήτη. Όλα τα γκάλωπα, ακόμα και των πιο αντιδραστικών εταιριών δημοσκόπησης εκεί στο Αμέρικα, δίνουν σαφές προβάδισμα στον Ομπάμα. Με έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η αυτογνωσία και ο αυτοσαρκασμός των λαοφωνιάδων συμμάχων. Η μεγαλύτερη εταιρεία δημοσκοπήσεων αυτοαποκαλείται ζόμπι. Ζόμπι. Νεκροζώντανες business και τα μυαλά στις Cadillac. Πρέπει να διακόψω τώρα γιατί έχω διαφήμιση της Βιστονίδας και του ιδιοκτήτη της μαζί με κοινωνικό μήνυμα για τη μαστούρα. Είναι ωραίο να ανοίγεις τα μάτια και να βλέπεις μια υπέροχη λίμνη. Μέσα στον αγώνα της αχτιμοσύνης. Πόσο ωραίο όμως είναι να τα κλείνεις όταν στερεύει. Της παρθενίας. Μην παίρνετε ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους. Της υπακοής. Άκου ό,τι βρεις. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις βανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου μωρέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Μια ανανάσα γυρεύω για να γιάνω. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις. Σας εχαζεύω, δε χαμπαριάζεις. Πρότεινε μου
κάποια λύση δεν θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα με τον κλαίο. Αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει καταραμπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανή. Ρε παγάσα, περνάς καλά κι πάνω κάνε πάσα, καμιά μάτια και χάμω. Και αρμενίζεις ξαφνού αστράφτης και μπουνίζεις κι ό,τι σουρδί κατεβάζεις μη θαρείς πως με ταράζεις. Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφέρ αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίω. Για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα. Κλαίνε τα στεράκια το χαμένο μας αγώνα. Βρε τον Παγάσα, τον Παντοδύναμο, τον Καλοπερασάκια των Ουρανών. Τι παιχνίδια μας παίζει, τι παιχνίδια. Χρονοχορεύει στην πλάτη μας την αρσενική, την τραυματισμένη και μας έχει ταράξει στη δοκιμασία με τον Βελζεβούλη, τον εκπεσόντα αγγελοφύλακά του. Όλα τα ζωντανά του Θεού κάμουμε υπομονή, ακροατή μου, και υπακοή. Και όσοι αντέξουμε τα μαρτύρια, θα πάρουμε τα εισιτήρια για τις σωροσυρές των πυλαφιών με τα παραδεισένια ουρή, γιατί μπερδεύονται γλυκά όλες οι θρησκευτικές δοξασίες με τα θάνατο. Ο Γιαχφέ, ο Αλάχ, ο Βούδας, η Θεά Κάλη, μια άλλη με 9 ουρές, ο Δίας που χωρίζει, ο Ζεύς που ενώνει, ο Ζωροάστρης και άλλοι πολλοί θεοί ενωμένοι σε μια υπερβατική παρτούζα θα μας υποδεχθούν στην άλλη ζωή που εφευρέθηκε για να υπομένει στις ακροατή μου αγόγγιστα την εκμετάλλευση, την αδικία, τον κανιβαλιστικό καπιταλισμό. Δεν χρήζει, πρέπει να σου πω, λογικών αποδείξεων η θρησκευτική πίστη. Όπως δεν χρήζει αποδείξεων ο αληθινός έρωτας, ο παράφορος, ο αρρωστημένος. Μεγέθη αόρατα, όπως η ανάσα, ακροατή μου, άτι τον άκρο να τίθασω αλογάκι ξύλινο παιδικό. Δοκιμάζομαι κι εγώ καθημερινά, με αμφίβολα πρέπει να πω επί του παρόντος αποτελέσματα, πάω στα πολυκαταστήματα, στα μολ, fuck them all, fuck them all, και κρύβομαι στα γυναικεία δοκιμαστήρια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο από την πόχα που αναδύουν οι άπλητες ιέριες του shopping therapy. Πού πας, κυρά μου, να ψωνίσεις εσόρουχα, αφού εχθρεύεσαι το σαπούνι, το φοβάσαι, όπως η ούνη. Καθαριότης ή βαρβαρότητα. Έχεις μπει σε αεροπλάνο να κάτσεις δίπλα σε παπά ή καλόγερο. Πέρα από τη γρουσουζιά, τον δίνεις βέβαια στο διπλανό, η απλησιά και η σκορδίλα θα σου σμπαραλιάσουν τα ρουθούνια. Έχουμε και τις διαφυγές μας βέβαια, βγαίνουμε ολομόναχοι τη νύχτα και τραγουδάμε με το κεφάλι ψηλά. Ακολουθεί κατσάδα απ' τα αστέρια. Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε,
άστρα μη με μαλώνετε που τραγούδω τη νύχτα. Γιατί είχα πόνο στην καρδιά, γιατί είχα πόνο στην καρδιά. Ψηλό με λαχρινάκι, γιατί είχα πόνο στην καρδιά. Και βγήκα και τον είπα, άστρα μην με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Στα άστρα θα πω το πόνο μου, 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 που δεν το μαρτυρούνε. Απούχουνε κι υπόμονοι. Αχι πως με κατάντησες. Απούχουνε κι υπόμονοι. Με τσόρες κι αγρικούνε. Στα άστρα θα πω το πόνο μου, απού δεν το μαρτυρούνε. Δεν έτυχε φεγγάρι μου, δεν έτυχε φεγγάρι μου, δεν έτυχε φεγγάρι μου, δεν έτυχε φεγγάρι μου να έρθεις στο χάλι από με. Έχεις το δίκιο να ρωτάς, έχεις το δίκιο να ρωτάς. Αχ, πως σε κατάντησα, έχεις το δίκιο να ρωτάς. Για ήντα στενοχωρούν, δεν έτυχε φεγγάρι μου να έρθεις στο χάλι από με. Έχασα την αγάπη μου, έχασα την αγάπη μου, έχασα την αγάπη μου, έχασα την αγάπη μου και εσύ ρωτάς φεγγάρι. Για τι νύχτε δεν μπορεί, για τι νύχτε δεν μπορεί. Αχ, η καημή και βάσανα, για τι νύχτε δεν μπορεί. Ο ύπνο να με πάει. Έχασα την αγάπη μου και εσύ ρωτά φεγγάρι. Έχασα την. Μ' ακούς μαγκωμένο σήμερα, κροατή μου, γιατί εψές το βράδυ με ρούμποσε νεαρός μπάτσος από τη φρουρά έξω από το σπίτι του γείτονά μου υπουργού, τρομάρα του Χατζηδάκη. Τον καλησπέρισα, τον μπάτσο εννοώ, και τον ρώτησα πού κρύβεται το αφεντικό του, γιατί τον ψάχνουν κάθε τρεις και λίγο εργαζόμενοι της Ολυμπιακής που διαδηλώνουν στον δρόμο μας. Δεν είναι αφεντικό μου, μου απάντησε ο αστυνομικός. Αφεντικό μου είσαι εσύ, που με πληρώνεις με τους φόρους σου. Αμάν το βούλωσα, ανέβηκα στο διαμέρισμά μου και άνοιξα την τηλεόραση να εξημερωθώ. Έπεσα στο Ρουσόπουλο και τον Πρετεντέρη. Τον Πρετεντέρη που συνεχίζει τη δουλειά του πατέρα του παρουσιάζοντας κακές κωμωδίες, χωρίς ήθος και με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Από την άλλη, ο γιος του ταχυδρόμου ήταν θλιβερός και τον έχω αύριο καλεσμένο στις αληθινές συνεντεύξεις μας, μπας και βγάλω άκρη.
Κάποια στιγμή αποκοιμήθηκα και κάνοντας ζάπινγκ στο θυμικό μου, είδα την ηλικιωμένη νοικοκυρά των Νοτίων Πραστίων που διαδήλωνε, διαμαρτυρόμενη πριν από καιρό, για την απομάκρυνση, πρόσεξε, του αστυνομικού τμήματος από την γειτονιά της. Ήθελε εκεί τους μπάτους δίπλα. Μου εντυπώθηκε το αριστουργηματικό σύνθημα που προσπαθούσε να φωνάξει η σαλεμένη εκπρόσωπος της σιωπηρής πλειοψηφίας. Κάτω από τα χέρια την αστυνομία! Κάτω από τα χέρια την αστυνομία! Η μεγάλη Αλβανία πλένει τα ποδάρια της στο Φάλιρο. Λίγο πριν ξημερώσει, σηκώθηκα να πάω προς νερού μου, το ήπια και ξάπλωσα αναπολώντας ακρονίμια για να ξανακοιμηθώ. Έλυσα και το γρίφο του παντοδύναμου ΚΙΣΕΑ, κυβέρνηση σε σημασμένων Αμερικανοτσολιάδων. Έλτα ελ πάπι σαποσέ, ο γάκε φουκουέ, επέ ο εα είπε, κουμπλέ, δε είπα σο καπιότε, κι συγκισε αγέτα αγές, κουκουέ σε λετέ. Τα τετβάετε, όσα κουθουκούε, περπάλ και παπάρ και παέ, κουκλέ, δε είπα στο καπιότε, κι συγκισε αγέθα αγές, κουκουέ σε λετέ, κάτε, κουκουέ σε λετέ. Ρένε πνουθού, κουκουέ μουλού, ένα πέστηκε σε δουσού, σουλού, δε είπα σο καπιότε, τη σύγκυσε αγέτα αγές, κουκουέ σε λετέ, κάτε, κουκουέ σε λετέ, κάτε. Θα πάρω σίδερο, βεργά, Παναγιά μου, βρε θα πάρω σίδερο, βεργά. Μολοτοφ για λυσίδες και θα τα κάνω βίδες. Μολοτοφ για λυσίδες και θα τα κάνω βίδες. Θα πάω στο καραβιλιά, Παναγιά μου, βρε θα πάω στο καραβιλιά. Που έχει λεβέντες νέους, αναρχικούς και ωραίους. Που έχει λεβέντες νέους, αναρχικούς και ωραίους. Όπα η Επανάσταση. City 99,5. 14744 από τον ΟΤΕ. Τώρα καλείτε 14744 για όλα τα αποτελέσματα των αγώνων του Πάμε Στοίχημα. 14744 για κάθε στοίχημα. Από τον ΟΤΕ. Χρέωση από σταθερό 0,30 ευρώ ανά λεπτό. Χρέωση από κινητό 0,50 ευρώ ανά λεπτό. Με ελάχιστη χρέωση τα 60 πρώτα δευτερόλεπτα και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο. City 99,5. Άκου ό,τι ζεις. Στην άκρη του βλήματος, οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Αποχή διαρκείας από τα συσίτια των φυλακών έχουν κηρύξει φυλακισμένοι σε όλη τη χώρα, ενώ οι ταβέρνες και τα σουβλατζίδικα διώχνουν πελάτες από αυτούς που νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Από τότε που η ελευθερία ξέπεσε στις σημαίες των ταξιτζίδων, έχουμε χάσει την μπάλα, τη βαριά με τις αλυσίδες που σέρνουμε πίσω μας και κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε. Το κοπάδι με τους μικροαστείους ύλωτες, με ορέξεις απείλωτες, είναι ελεύθερο προσωρινά υπό όρους, με εγγύηση εισφορών, φόρων και ψίχουλα αντιπαροχής στην εθελοδουλεία.
Μετά τον πρόεδρο μικρού αριστερού κόμματος που σάπιζε τη γυναίκα του στο ξύλο, κυκλοφορούν τελευταία έντονες φήμες στα βόρεια προάστρια για πρόεδρο μεγάλου κόμματος που φέρεται να γρονθοκοπά και να λακτίζει την άμυρη σύζυγό του. Το όνομα του ανθρωπόμορφου κτίνους είναι σε διαδικασία διασταύρωσης από τον Καβαλάρη Δημήτριο και άλλες δημόσια γραφικές δυνάμεις. Με τις φθηνιάρικες κοινοβουλευτικές ακροβασίες της Εξεταστικής συνεχίζει τις παραστάσεις του το ξενόφερτο μπουλούκι των Αμερικανοτσολιάδων. Ο πεντάλεπτος απνευστή μονόλογος της Γαλάζιας Γαλιάντρας προς ένα μάρτυρα της υπόθεσης Βατοπεδίου εξόργησε το κοινό που πλήττει αφόρητα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Le Ballet Trocadéro de Monte Carlo. Κάθε χρόνο μείωση. Το διασημότερο κομικό μπαλέτο του κόσμου. Με φιλέτα. Στην Ελλάδα. Τα περισσότερα σκάνδαλα είναι νόμιμα. Άντρε σε πουέντ. Για την αντιμετώπιση της κρίσης. Le Ballet Trocadéro de Monte Carlo. Προσπαθούμε να γκρεμίσουμε ο ένας το έργο του άλλου. Αν αγαπάς τον κλασικό χορό. Έναν πολιτικό πατριώτη. Θα τους αγαπήσεις. Να στηρίξουμε ένα από τα μέρη του συστήματος. Αν τον μισείς. Χρειάζεται να σοβαρευτεί. Θα τους λατρέψεις. Εντάξει. Θέατρο που δεν τζαλακώνεται. Θέατρο που δεν τζαλακώνεται. Να σοβαρευτεί. Το διασημότερο κομικό μπαλέτο του κόσμου στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Δούριου Ήχου. Είμανε προψές ακροατή μου στο Μέγαρο να ακούσω τον Πέδαρο, τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιωργάκη, που μίλησε για τη διαφθορά. Γιατί ευθερά μίλησε στην ημερίδα που οργάνωσε ο Σίτι στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των οπαδών του υπαρκτού σουρεαλισμού. Ευχαριστούμε, Σίτι. Πήρα και δύο λόγια για την εκπομπή μας από τον πρόεδρο στο φουαγέ του Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε για την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Το οποίο πιστεύω υπάρχει με την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ναι. Αυτό σας ρωτάμε. Μπορείτε να γίνετε λίγο σαφείς στην αρλουμπολογία σας. Πείτε μας κάτι ξεκούδουνο, κάτι γενικό για τους θεσμούς. Είναι η ουσιαστική εχμαλωσία. Μάλιστα. Των δημοκρατικών θεσμών. Ναι, ωραίο. Αυτά τα είναι συνταρακτικά αυτά που μας λέτε. Τα επεξεργάζεστε στα αγγλικά και τα μεταφράζετε στα ελληνικά ή το ανάποδο? Κάτι για την ΑΠΟ Ανατολή, κάτι... Από την συγκέντρωση, από την εξουσία, από την συγκέντρωση του κεφαλαίου. Μάλιστα. Της εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας σε χέρια λίγων. Ναι. Τα εξουσία, συγκέντρωση, δεν πάμε. Πάμε να πάρουμε ένα κλίμα, να φύγουμε λίγο, δηλαδή εδώ έχουμε τρελαθεί, να πάμε ένα κλίμα από τις αμερικάνικες εκλογές. Ομπάμα, yeah, Ομπάμα, all right. Έχω Ομπάμα. Mr. President, how many days we are from change? Η αλλαγή και πράσινα άλογα, the change and the green horses. Αντιγράφει το Πασόκ του 81 ο Μαύρος. Yes, Mr. President. We are 3 days away from change in the United States of America. All right. Να πάρω τηλέφωνο το απόλυτο Σούργελο, την αντιπρόεδρο του McCain, την αγελάδα από την Αλάσκα. Hello, Sarah. This is Jimmy from Athens, Dourios Ichos. Hello, this is Sarah. How are you? Fine, thank you. I'm calling you from beautiful Athens. My name is Tsipakos, the little jeep man from Athens, from no Athens, Georgia, Athens, Greece. Oh, so good. It's so good to hear you. Thank you for calling us. Thank you, too. Here, Mrs. Sarah, εμείς εναλλακτικές φυσιοδίφες εδώ. Έτσι, we like you, σε γουστάρουμε, we like you very much, and your president, George McCain. Thank you, sir. We have such great respect for you, John McCain, and I. We love you, and thank you for 10 minutes to talk to me. Thank you, thank you. I'd like to fuck your big hole, Sarah, in your head, to fill your empty brain. Yes, good. Yes. In how many times, σε πόσο καιρό, Miss Sarah, θα λυθούν αυτά τα μάγια των κομμουνιστών σύμφωνα με τον ταϊτινό μάγο σου που σε εξόρκησε? How many days? How many years? Maybe in 8 years. In 8 years. You are an optimist. Είναι ένα όνειρο ζωής. It's my life dream, Sarah. I want to go hunting with you. Να πάμε κυνήγι μαζί, να πάμε κυνήγι with your I like you, Sarah. Έχω μια συγκίνηση, dear.
cow breast. Oh, very good. We should go hunting together. Yes, I like. Μας φαντάζομαι, Σάρα, να είμαστε together with our bazookas to kill birds. Πουλιά γενικότερα. Well, I think we could have a lot of fun together as we're getting work done. We can kill two birds with one stone that yes, way. Yes, a lot of birds with these stones, birds and everything. Αν και σε φοβάμαι πρέπει να πω, I'm afraid of all of your Americans bird killers. Φωνιάδες στο μπουλιόν. Αμερικάνοι, φωνιάδες στο μπουλιόν. No, I'll be a careful shot. Στο ξέρω, πυροβολής έχει κάνει και σημάδι. Πρέπει να σου πω, Σάρα, ότι έτσι σε εκτιμάω βαθύτατα. Όχι μόνο εγώ, αλλά και η ιδιοκτήτρια του CTFM, η κυρία Αγγελοπούλου, και όπως μου εκμυστηρεύτηκε, αν είχε ομοφιλοφιλικές τάσεις, έτσι, the homosexual disease, you know, θα σε ερωτευότανε. Oh my goodness, I didn't know that. Το ξέρεις, σε πληροφορώ. Να κλείσω, ακροατή μου, με μια ιστερική δήλωση του πρώην πρεζοναύτη του Μακέιν και να του ευχηθώ απόψε το βράδυ να κάνει την έκπληξη. We never quit. Μη φωνάζεις. We never hide from history. We make history. Θα μείνει αυτός. Είναι και μεγάλος σε ηλικία. Έχει κάνει και φυλακή στο Βιετνάμ. Τέλος πάντων, ευχόμαστε τα καλύτερα για τους φίλους και σύμμαχους Αμερικάνους. Άι στο διάλο κι εσύ. Άσε με να απομείνω μόνος μου. Φύγε κι άσε με να με λιώνει ο πόνος μου. Και μη νοιάζεσαι τι θα γίνω στη ζωή. Φύγε κι άσε με η καρδιά μου να καεί. Στη φτωχή καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Δώσε μ' απονιά τη χαριστική βολή. Δώσε μ' απονιά τη χαριστική βολή. Φεύγω και σε αφήνω, ακροατή μου, πάω δίπλα να επεξεργαστώ τσάτρα πάτα τη συνέντευξη του Ρουσόπουλου και θα την κάνω σφεράτος για μεσημβρινή σχέστα. Έχουμε φιέστα το βράδυ εδώ στο City, θα ξενυχτήσουμε τον απερχόμενο Μπους και θα υποδεχτούμε τον Ομπάμα που θα μαυρίσει το Λευκό Οίκο. Ο Δούριος Ήχος με κείμενα και μουσικές επιλογές του Τζιμάκου σου θα είναι πάλι κοντά σου αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να με λιώνει ο πόνος μου και μη νοιάζεσαι τι θα γίνω στη ζωή. Φύγε κι άσε με η καρδιά μου να καεί. Στη φτωχή καρδιά που σ' αγάπησε πολύ. Δώσε μ' απονιά τη χαριστική βολή. Δώσε μ' απονιά τη χαριστική βολή. Λίλη, στην κοιλιά του κούφιου μου αλόγου φιλοξενήθηκαν οι συνάδελφοι Βαγγέλης Πιθαρούλης, Κάστελο Λευτέρης, ήταν ο Νικόλας ο Άσημος, ήταν η Σάρα που την ευχαριστώ πολύ, ο Γιωργάκης, ο Πάνος ο Γαβαλάς, ο Κώστας Βίρβος, ο Γιάννης Κάρης και ο Αλλοδαπός Σαντέλ. Φιδάκια!